Μόλις 100.000 κυβικά μέτρα νερού εισέρευσαν στο φράγμα Ποσελέμη από το περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου. Ελάχιστες ποσότητες, γεγονός που προβληματίζει τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ο οποίος ποντάρει στην εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, προκειμένου να γεμίσει το φράγμα με νερό και να αποτραπεί το χειρότερο σενάριο αυτού του κλεισίματος του δηληστηρίου το επόμενο τρίμηνο. Εάν τα πράγματα πάμε στο χειρότερο σενάριο, ότι ελάχιστο νερό εισρεύσει πλέον μέσα στο λίμνη του φράγματος, μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι δυσάρεστη πολύ, γιατί θα πρέπει το δηληστήριο να σταματήσει τη λειτουργία του. Εντελώς. Εντελώς, ναι. Το δηληστήριο αυτή τη στιγμή συντηρείται δίνοντας 3 μέρες το μήνα. Αυτό με τις ποσότητες που υπάρχουν, αν δεν πει άλλο νερό, επαναδιευκρινίζω, θα μπορέσει να συνεχιστεί ακόμη για 2-3 μήνες και από εκεί πέρα θα πρέπει να κλείσει, να σταματήσει να διακοπεί η λειτουργία του. Από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων 2 ημερών, άνοιξαν τα τεχνικά έργα εισρωής νερού από το φαράγγι Ασκών, το φαράγγι της Ρόζας και της περιοχής Αυδού και εισέρευσαν στο φράγμα πάνω από 60.000 κυβικά μέτρα νερού. Ωστόσο, για να υπάρξει καλή διαχείριση στο φράγμα, απαιτούνται ποσότητες 8 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, ενώ στην περίπτωση που οι ποσότητες δεν ξεπεράσουν τα 4 εκατομμύρια κυβικά, τότε το φράγμα θα μπει και πάλι σε καθεστώς τμηματικής λειτουργίας, όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Εάν δεν υπάρξει μια δραστική αλλαγή των δεδομένων, δηλαδή να εισρεύσει αρκετά πολύ νερό, αυτό το πράγμα από ένα σημείο και μετά γίνεται μη λειτουργικό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι οι ποσότητες που υπάρχουν θέλουν πάρα πολύ ειδική επεξεργασία για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν. Πάμε δηλαδή σε καταστάσεις έτσι μη ανοιχτές. Ζωφερή πραγματικότητα και στον υδροφόρο ορίζοντα στην Ανατολική Κρήτη, καθώς η στάθμη σε αρκετές περιοχές έχει πέσει σε ανησυχητικά επίπεδα τα τελευταία 3 χρόνια, ακόμα και 20 μέτρα στο Τιμπάκι. Τις μετρήσεις που έχουμε αρκετά μεγάλες πτώσεις στους υπόγειους υδροφορείς. Για παράδειγμα, για τα 3 χρόνια της ανοβρίας στο Τιμπάκι έχουμε μια πτώση γύρω κοντά στα 19-20 μέτρα. Αντίστοιχη πτώση έχουμε και στη λεκάνη της Μεσαράς. Σύμφωνα με τον Μαρίνο Κριτσοτάκη, καταναλώνουμε πλέον τα λιγοστά αποθέματα νερού. Θα πρέπει τα επόμενα έτη να αναπληρώσουμε αυτές τις απώλειες, γιατί δυστυχώς έχουμε, να το πούμε απλά, έχουμε φτάσει πάτο. Φέτος ό,τι βρέξει θα βγάλουμε, δεν έχουμε αρκετά αποθέματα. Και στο ροπέδιο Λασιθίου, αρκετές γεωτρήσεις βρίσκονται σε οριακά επίπεδα. Ακόμη και το μήνα Δεκέμβριο διακόπτεται η παροχή νερού κάθε μέρα στο Τζερνιάδο και σε άλλα χωριά. Κάποια χωριά αναγκαζόμαστε να κόβουμε, να κλείνουμε το νερό και να το δίνουμε κάποιες άλλες ώρες προκειμένου να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες της περιοχής. Δυστυχώς ο υδροφόρος ορίζοντας όσον αφορά τις γεωτρήσεις δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το ίδιο πρόβλημα, έντονο όπως είναι. Το μόνο που φαίνεται να έχει αλλάξει λίγο είναι όσον αφορά τις πηγές.